One, two, three, four. La 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 la! La! La 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 la! Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο Ζάνι News μαζί με τον συγγραφέα κύριο Σπύρο Γιανακόπουλο. Γεια σας κύριε Γιανακόπουλο. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Λοιπόν, θα ήθελα αρχικά να σας ρωτήσω τι κάνετε αυτή την περίοδο της καραντίνας. Πού σας βρίσκουμε? Είμαι στον καναπέ μου με την κουβέρτα μου. Τη λιγμένη μια κουβέρτα σε αυτήν την καραντίνα δίπλα μου. Και ναι, κυρίως καναπέ, κοιτάζω το ταβάνι, διαβάζω και γράφω. Αυτά κάνω κυρίως. Πώς νιώθετε φέτος που δεν είστε στο φεστιβάλ και που δεν είστε σε επαφή, δεν έχετε σε επαφή με παιδιά μέσα στις τάξεις? Αυτό μου έχει στήξει πάρα πολύ. Το περίμενο το φεστιβάλ, το περίμενο κάθε χρόνο, είναι το... Έτσι κλείνει ωραία η χρονιά μου κάθε χρόνο, από τότε που πρώτο ήρθα και κρατάω άδεια για να το επισκέφτομαι. Και φέτος μου λείπει πάρα πολύ η αυτή η επαφή με τα παιδιά, γιατί έχω βγάλει και ένα καινούργιο βιβλίο, πρώτη φορά ένα κόμικ, και θα ήθελα πολύ να δω, να το επικοινωνήσω ο ίδιος με τα παιδιά, δηλαδή να το δείξω ο ίδιος. Αλλά εντάξει, θα βάλουμε ένα pause, παύση και θα τα πούμε από κοντά του χρόνου. Η φετινή χρονιά θα είναι λίγο έτσι ρελαντή. Πώς βρίσκεται την απόφαση σχετικά με τα κλειστά βιβλιοπωλεία? Θεωρείτε ότι αυτό θα επηρεάσει το μέλλον του βιβλίου σήμερα αλλά και στο μέλλον? Ναι, κοίταξε, ένα από τα πράγματα που μου λείπει πάρα πολύ, αυτό σκεφτόμουν σήμερα, είναι να πάω να χαζέψω ο ίδιος σε ένα βιβλιοπωλείο, να ξεφυλίσω τα βιβλία και να περιδιαβάσω αυτό το χώρο χαζεύοντας νέες εκδόσεις. Για το κάνω βέβαια όλη την ώρα κοιτάζοντας νέες εκδόσεις μέσω ίντερνετ, αλλά δεν είναι το ίδιο. Μου λείπει πάρα πολύ το βιβλιοπωλείο. Ελπίζω να ανοίξω ένα σύντομα. Ναι, μακάρι, μακάρι. Οπότε τώρα έχετε ένα νέο βιβλίο, κόμικ. Κόμικ, πρώτη φορά, ναι. Το δάσος. Το οποίο δεν προλάβατε να το επικοινωνήσετε όσο θα έπρεπε. Όχι, δεν είχα τη... Όχι, αυτό μου λείπει πάρα πολύ, που δεν μπόρεσα να το δείξω, να καμαρώσω. Ελπίζω... καμαρώνω από το ίντερνετ. Ωραία. Ελπίζουμε οπότε ευχόμαστε τα καλύτερα και ελπίζουμε οπωσδήποτε να σας δούμε στο επόμενο φεστιβάλ. Ναι, μέσα τρέχοντας αυτό. Να είσαι καλά, Ειρήνη. Για χαρά. Γεια σας. Δεν θα το κάνεις καν μοντάζ, το ξέρεις. Ναι.